κάποια θέματα εκτός μερισίας διατάξεως. Κυρία Γιαννή, ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια ενημέρωση σχετικά για κάποιες ερωτήσεις που γίνω τελευταία, νομίζω 2-3 φορές. Όσον αφορά το θέμα το σπίτι της κυρίας Καλλιπολίτη. Ναι. Απευθυνθήκαμε στη δικηγόρο και έχουμε την έγγραφη απάντηση της δικηγόρου, οπότε θα ήθελα να το διαβάσω και να δούμε από εκεί πέρα τι θα πράξουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 831, παράγραφος 1, κώδικας πολιτικής δικονομίας, αν η διατήρηση της πράξης δεν είναι αναγκαία ή πρόκειται να γίνει απογραφή, ο ειρηνοδίκης που διέταξε τη σφράγιση με αίτηση οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτος, διατάζει την αποσφράγιση. Αποσφράγιση και επανασφράγιση μπορεί να διαταχθεί και για να αποτραπεί κίνδυνος ή για άλλο σπουδαίο λόγο. Κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης, η αποσφράγιση διατάσσεται αν η διατήρηση της σφράγισης δεν είναι αναγκαία. Δηλαδή, αν πάυσει η αιτία για την οποία έγινε η επίθεση των σφραγίδων και γενικά αν εξέλιπε ο κίνδυνος για τον οποίο τέθηκαν οι σφραγίδες ή αν πρόκειται να διενεργηθεί απογραφή. Μερική ή προσωρινή αποσφράγιση μπορεί να διαταχθεί για την αποτροπή κινδύνου, δηλαδή την ολική καταστροφή του πράγματος. Π.χ. πυρκαγιά ή πλημμύρα ή για άλλο σπουδαίο λόγο, π.χ. τρόφιμα που υπόκειται σε φθορά. Με την παρισμό 3 του 21 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλονής διατάχθηκε η σφράγιση της ηλικίας της Μαρίας Καλλιπολίτη που βρίσκεται στη θέση πύργου στην Αγία Παρασκευή. Με τα εντός αυτής επισκόμενα αντικείμενα, λόγω της αβεβαιότητας ως προς τα πρόσωπα των κληρονόμων και προς αποφυγή του κινδύνου εξαφάνισης των κληρονομιαίων αντικειμένων που υπάρχουν σε αυτή. Με την υπαρισμό 35-19 του 21 και 36-23 του 21 εκθέσεις σφράγισης κατοικίας της συμβολογράφου Καλονής με έδρα τη Μύθυνα Μυσίνης Γόβου, σφραγίστηκε η ανωτέρα οικία και παραδόθηκαν τα κλειδιά 12 του αριθμού στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Καλονής. Συνταχθήσεις της υπαρισμών 17-21 πράξης απόδειξης παραλαβής. Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη του αστικού κώδικα, επειδή δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί των αγωγών που έχουν ασκηθεί για το κύρος των διαθηκών της Μαρίας Καλλιπολίτη και εξακολουθεί να υφίσταται αβεβαιότητα ως πρόσωπα των κληρονόμων και επειδή δεν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση κίνδυνος ή άλλος σπουδαίος λόγος, αίτηση για αποσφράγηση μπορεί να ασκηθεί μόνο για να διενεργηθεί απογραφή των αντικειμένων που υπάρχουν μέσα στην οικία. Επειδή τα σφραγιστέτα πράγματα είναι μεγάλης οικονομικής αξίας, πίνακες ζωγραφικής, συλλεκτικά αντικείμενα κλπ. Ο ειρηνοδίκης μπορεί να διορίσει με την απόφασή του και πραγματογνώμονα που θα διενεργήσει την απογραφή. Οπότε νομίζω θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε αν θέλουμε να το πράξουμε αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν και κάποια έξοδα με το πραγματογνώμονα. Είναι ο μοναδικός τρόπος που μας λέει η δικηγόρος, η κυρία Τζέννη Παυλή, που εδώ και χρόνια της έχει αναδεθεί. Αυτό θα είναι προφανώς αντικείμενο συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή. Φαντάζομαι. Λοιπόν, θέματα εκτός ημερησίας. Λοιπόν, θέματα του ΑΡΜΟΥΡ. Εισηγητής κ. Φωνακόνης. Χορήγηση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Χιδήρων». Γιατί είναι επίγοντα κουβεντιαστεί αυτό, κύριε Καβρακόνη. Ναι, καλησπέρα. Το έργο λήγει 11 Δευτέρου και ζητάμε παράταση 2 μήνες γιατί έχουμε ένα θέμα, δεν έχουν έρθει οι ιστοί για τον ηλεκτροφωτισμό. Γι' αυτό έχει καθυστερήσει το έργο. Και ζητάμε παράταση για 2 μήνες. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, συμφωνείτε. Το σώμα συμφωνεί να την κουβεντιάσουμε. 45 μέρες έχουν 2 μήνες. 45 μέρες. Κουβεντιάζουμε ή όχι. Πρώτα λέμε αν το κουβεντιάζουμε ή όχι. Λοιπόν, το σώμα συμφωνεί. Εφόσον έχετε και ερώτηση, παρακαλώ. Κύριε Σαλατζάς. Thank you.
Κύριε Καβλαβόνη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Δηλαδή το μόνο ζήτημα, γιατί σύμφωνα με αυτό που διαβάζω εγώ, γιατί είναι έκτακτο και θα έπρεπε να έρθουν σε υπηρεσία για να μπορούμε να ενημερωθούμε αυτά. Αυτό που διαβάζω τώρα λέει το εξής, ότι προέκυψαν και άλλες εργασίες. Δηλαδή δεν θα υπάρξει ΑΠΕ. Το έργο στην ουσία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δεν έχει νόημα να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα σκαυσίματα για τους ιστούς χωρίς να έχουμε τους ιστούς για να μπουν γρήγορα. Το έργο στην ουσία λοιπόν δεν έχει ξεκινήσει. Στην πορεία του έργου, πιθανόν όπως και σε πολλά άλλα έργα, να χρειαστεί ΑΠΕ. Δεν μπορώ να το ξέρω από τώρα όμως. Κύριε Καβλαπώνη, νομίζω ότι παραπληροφορηθεί το σώμα με την εισηγήση σας. Λέτε το γεγονός ότι προέκυψε η ανάγκη για εκτέλεση επιπλέον εργασιών κατά την εκτέλεση του έργου. Άρα σημαίνει ότι λέτε αυτή τη στιγμή ή κατά λάθος γράφτηκε αυτό ή λέτε ψέματα. Και συγγνώμη για τη λέξη που χρησιμοποιώ. Αυτό βλέπω και το πήρα πριν με ένα λεπτό. Και δεν μπόρεσα να ενημερωθώ από την τοπική κοινωνία εκεί. Όχι. Δεν... Άρα πρέπει, εγώ για να πιστώ τουλάχιστον, το 3, ας το πούμε, η 3 τελεία να αλλάξει. Τουλάχιστον να αλλάξει. Ωραία, θα την βγάλω. Άρα λοιπόν η σύγκριση διαμορφώνεται ως... Χωρίς το 3. Χωρίς το 3. Οκ. Και θέλω να απαντήσω σε αυτό που σας ρώτησα. Πώς ξέρετε ότι θα γίνει ΑΠΕ? Δεν είπα ότι θα γίνει ΑΠΕ. Ότι θα γίνει κι άλλη ΑΠΕ. Ίσως γίνει. Δεν ξέρω. Όταν στην πορεία του έργου, στα πιο πολλά έργα... Οι στήλοι ποτέ έρχονται, κύριε Καβλαπώνη, έχετε ενημερωθεί? Δεν ξέρω, δεν έχω ενημέρωση. Έχω ενημέρωση ότι θα έρθουν γύρω στα μέσα του Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ. Πότε? Γύρω στα μέσα του Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ. Και λίγο προσοχή στις εκφράσεις μας, παρακαλώ. Λοιπόν, σημαίνει σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Γιατί? Εντάξει, δεν σημαίνει ψέματα ο άνθρωπος, μπορεί να γράφει κάτι κατά λάθος. Κύριε Πρόεδρε, φέρ' το μικρόφωνο. Μπορώ να πάρω το μικρόφωνο? Με στο λόγο εννοείται. Ναι, μπορώ. Ναι. Παράδειγμα. Γιατί μου κάνατε παρατήρηση. Ναι. Όταν λοιπόν έρχεστε να με εγκαλέσετε, θα πρέπει πρώτα να εγκαλέσετε την εισήγηση. Η οποία εισήγηση είναι ξεκάθαρη το τι γράφει. Ναι, και εγώ είδα και πολύ προσεκτικά. Δεν σημαίνει ότι πολύ προσεκτικά, Πρόεδρε. Πολύ προσεκτικά, Πρόεδρε. Είπα, αν αυτό δεν είναι ψέμα, τότε πρέπει να πάρθει πίσω. Το είπα πολύ προσεκτικά. Τώρα, αν το. Να σας θυμίσω η λέξη ψέμα σα αρκεί. Όχι, να σας θυμίσω τι είπατε. Είπατε επιλέξει. Λοιπόν. Είπατε επιλέξει. Ή παραπληροφορείτε το σώμα, ή λέτε ψέματα. Βεβαίως, υπάρχει σύγκριση εδώ. Παραπληροφόρηση σώμα. Μπορεί να έγινε και ένα λάθος, κύριε Αλατζά. Δεν χρειάζεται πρέπει να πω χρονικά ένα από αυτά τα δύο. Κύριε Πρόεδρε, μας παίρνετε ένα εκτός ημερησίας, ένα λεπτό πριν το πούμε μέσα. Και έχετε τέτοιο λάθος και μου λέτε εμένα. Τον εισηγητή σα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο εισηγητή δεν είναι δικό μου, κύριε Αλατζά. Έλα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δεν είναι δικό μου εισηγητή. Ο κύριο Τετυράκη. Οι εισηγητές είναι εκπρόσωποι στο άρμα. Ναι, αυτό είναι. Κύριε Αλατζά, δεν επιτρέπεται αυτό σε υπαλλήλους του Δήμου. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από υπάλληλο να λέει ψέματα ότι υπάρχει πρόθεση να κάνει κάτι άλλο. Σας παρακαλώ. Οι υπάλληλοι δουλεύουν για το Δήμο και ξέρετε πως δουλεύουν. Κύριε Καβλακώνη, εγώ ζητάω συγγνώμη δηλαδή, αλλά έτσι είναι. Οι υπάλληλοι κάνουν το κατοίκον τους, ούτε σκοπιμότητα υπήρχε ούτε τίποτα άλλο. Για μένα ζητά συγγνώμη, εσύ για μένα. Να ζητά για τον εαυτό σου για μένα. Λοιπόν, αρκετά προσέχουμε λίγο, σας παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, λίγο προσοχή στις εκφράσεις μας. Υπάρχει κάποια ερώτηση άλλη σχετικά με το θέμα αυτό από κάποιον? Υπάρχει, όχι. Ψηφίζουμε. Μια ερώτηση, Πρόεδρε. Α, συγγνώμη, ποιο ψηφίζει? Δεν είπε για αλλαγή, είπε ότι δεν έχουν έρθει οι στήλοι, αναμένονται μέσα σε μια εβδομάδα 10 μέρες για να ξεκινήσει το έργο. Και είπε, αν υπάρχει λόγος για πρόσθετο, για ΑΠΕ, θα έρθει. Αν, είπαμε. Αυτά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ψηφίζουμε, κύριε συνάδελφοι. Ποιοι είναι, παρόν είστε εσείς? Παρόν. Παρόν. Λοιπόν, παρόν είναι οι 4 του κυρίου Αλατζά και οι κύριοι μόνο οι 5, για να σας ξεκινώσω, είναι και πίσω εδώ. Λοιπόν, 5 παρόν, εσείς από τη λαϊκή συσπήρωση.
παρόν και λοιπόν, οι υπόλοιποι υπέρ περνάνε κατά πλειοψηφία. Θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Η συγκέντρια αντιδήμαρχος Κεριανίκου που κυνέλια Σανούλα, ενέργεια σχετικά με το πληροδότημα Εμμανουήλ Σουβλερού. Όσοι και εισήγηση, κύριε Πρόεδρε. Όσοι εισήγηση, ερωτήσεις. Κύριος Βαρτζής. Αν θυμάμαι καλά, πριν από ένα μήνα περίπου μπορεί να πέφτει και έξω, είχα λύσει τον τοπικό τύπο. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Αν θυμάμαι καλά, πριν από ένα μήνα πρέπει να είχα δει μια δημοσίευση στον τοπικό τύπο. Όπου αναφέρονταν ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο έχει κάποια εμπλοκή με την αρχαιολογία και δεν είναι οικοδομήσιμο. Υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για αυτό το θέμα. Κυρία Κοκκινέλη. Το μικρόφωνο, παρακαλώ. Κύριε Βαρελτζή, το γράφει καθαρά μέσα στην εισήγηση ότι αυτό είναι αδόμητο. Είναι? Αδόμητο. Όχι, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Στην δημοσίευση γίνονταν λόγος ότι υπάρχει εμπλοκή με αρχαιολογία. Εμείς το ξέρουμε ότι είναι ένα οικόπεδο που δεν μπορεί να χτιστεί, είναι αδόμητο. Το λέει μέσα και η εισήγηση. Ωραία, δεν ρώτησα αυτό. Άρα με την αρχαιολογία δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είναι λόγω αρχαιολογίας. Είναι αδόμητο. Το ίδιο πράγμα λέτε στην ουσία. Ωραία, υπάρχει κάτι επίσημο από την αρχαιολογία. Δεν το γνωρίζω, κύριε Βαρελτζή. Απλά στην εισήγηση ξέρουν ότι είναι ένα οικόπεδο το οποίο δεν μπορεί να χτιστεί. Λέει τη λέξη αδόμητο, αυτό σημαίνει. Καλά, αδόμητο μπορεί να είναι για διαφόρους λόγους, προφανώς. Δεν χτίζεται, το λέει καθαρά. Ναι, μπορεί να είναι για διάφορους λόγους. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Αρχαιολογικός λόγος. Και η δεύτερη ερώτηση. Βεβαίως, προχωρήστε. Λίγο ησυχία στη γαλαρία, παρακαλώ. Όχι, δεν είπα σας, κύριε Ξύρη. Εξ αριστερός σας βλέπω. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει διάθεση από την ιδιοκτήτρια του άλλου μισού για από κοινού διαδικασίες. Δηλαδή, να βγει και να πουληθεί σαν ενιαίο, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τυχόν αγοραστή. Αυτό μας βρίσκει σύμφωνο σαν τίμο ή όχι. Μας βρίσκει σύμφωνο. Όπως ξέρετε, είναι ένα θέμα που έχει ξαναέρθει. Πρόκειται για ένα σπίτι με το οικόπεδό του 1000 τετραγωνικά περίπου, ένα κίνητο, έτσι. Και είναι και το δεύτερο που το χαρακτηρίζει αυρός και λέει μέσα ότι είναι και αδόμητο, που είναι κοντά στην παραλία, 9 μέτρα από τη θάλασσα, πάνω στον παρελιακό δρόμο. Είναι και αυτό, νομίζω, τρία στρέμματα και κάτι. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Κύριος Αλάνης. Στο συμβούλιο που είχε συντηρηθεί τότε και συζητήθηκε το θέμα, είχαμε πει ότι θα εκτιμηθεί από ορκωτό. Ναι. Έγινε η εκτίμηση, κύριε Γέννη. Από ό,τι ξέρουμε όλοι, κύριε Αλάνη, τον ορκωτό εκτιμητή τον ορίζει, τον βάζει η Οικονομική Επιτροπή, τώρα πια η Δημοτική Επιτροπή. Νομίζω εσάς θα πρέπει να ρωτήσω εγώ, αν το προχωρήσαμε. Ναι, κύριε Γενή, μπορώ να έχεις συζητήσεις, είτε οικονομική, είτε ποιότητα ζωής. Γίνονται κατόπιν εισηγήσεων. Εσείς κάνατε κάποια εισηγήση. Εδώ δεν πήραμε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να βγει ο ορκωτός εκτιμητής. Ναι, μπήκε. Το συζητήσαμε. Συγγνώμη, το να μπει, κύριε Αλάνη, αν γνωρίζω καλά, ο ορκωτός εκτιμητής πάει από την Οικονομική Υπηρεσία. Ποιο συνήθω τι προτάσει για δικηγόρου, για συμβολογράφου. Όχι, τη περιουσία. Όχι, ορκωτού εκτιμητέ. Το λάθο κάνω. Να το δείτε λίγο οι δύο αντιδήμαρχοι μεταξύ σα. Μήπω, όχι, γιατί η Οικονομική Υπηρεσία σίγουρα δεν βάζει. Αν θα έβαζε παλιά η Οικονομική Επιτροπή, τώρα το βάζει η Δημοτική Επιτροπή. Αν χρειάζεται η εισήγηση τη περιουσία, δείτε το να προχωρήσουμε. Υπάρχει σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να προχωρήσουμε. Πρέπει να υπάρχει εισήγηση.
Ορίστε. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει εισήγηση. Υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αλλαγή, ίσως δεν χρειάζεται να γίνει εισήγηση εκ νέου από την. Αν υπάρχει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν χρειάζεται να γίνει εκ νέου εισήγηση. Βάλτε το στο πρόγραμμα να το δείτε. Αν είναι τέτοιο, αν κάνω εγώ λάθος και δεν είναι αντικείμενο της Δημοτικής Επιτροπής και τα υπάρχουν, συζητήσουμε το λέω. Κύριε Πρόεδρε, είναι τώρα 7-8 μήνες που έχει ζητήσει. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά το προγραμματίσουμε όμως. Αυτό λέω. Εντάξει. Συζητήστε το μεταξύ σας, σας παρακαλώ. Λοιπόν, άλλη ερώτηση υπάρχει από κάποιον άλλον? Όχι. Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27-12. Εντάξει, άρα δεν είναι σχετικά πρόσφατο. Εντάξει, δεν έχουμε αργήσει. Λοιπόν, να το προγραμματίσουμε, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, άλλη ερώτηση υπάρχει? Ψηφίζουμε. Είστε υπέρ. Υπέρ. Εσείς είστε, κύριε Πανταχή, και φυσικά. Τι είναι αυτό τώρα? Επέστονται. Υπέρ. Λοιπόν, ομόφωνα. Τρίτο θέμα. Συγγητής αντιδήμαρχος κ. Αξής Ανδρέας, ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στη διεκπαιρέωση διαδικασίας μεταβιβάσεων δημοτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δυτικής Λέσβου από τον πρώην στον Δήμο Δυτικής Λέσβου, τον πρώην Δήμο Λέσβου, κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι, είναι τυπικό. Είναι τυπικό το θέμα. Ναι. Κάνουμε κάθε χρόνο. Πρέπει να ορίσουμε γιατί τα παλιά αυτοκίνητα, τα παλιά μηχανήματα έχουν κάποιες άδειες, τα οποία είναι από τους πρώην καποδιστριακούς δήμους. Υπήρχε ένα θέμα και με το Υπουργείο Μεταφορών, έχουμε κάνει μια κουβέντα, άλλαξε τώρα εκεί η διοίκηση και θέλουμε να δούμε να το προχωρήσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Γι' αυτό το έχω θέσει. Είναι τρεις επιτροπές, μπορώ να σας πω τους εκπροσώπους, αν δεν υπάρχει κάποια διαφωνία από τους συναδέλφους. Να σου πείτε, απλά είχα μια πορεία. Υπάρχουν ακόμα αυτοκίνητα τέτοια? Τα περισσότερα παλιά αυτοκίνητα, οι άδειές τους είναι. Ακόμα στον Δήμο, στον Δήμο. Με τον πρώην Δήμο Λέσβου ή πρώην καποδιστριακούς Δήμους. Υπάρχουν όμως. Πείτε μας τα ονόματα. Στην πρώτη επιτροπή, γιατί είναι τρεις επιτροπές για τα μηχανήματα, θα είμαι εγώ σαν αντιδήμαρχος κίνησης. Ο κανονικός και ο κ. Ιορδάνου, που είναι και υπεύθυνος για τα μηχανήματα σαν αυτοεπιστασία, θα είναι αναπληρωματικός. Στη δεύτερη επιτροπή, που λέει ότι πρέπει να είναι από καποδιστριακούς δήμους η εισήγηση της αυτής, στο Δημοτικό μας Συμβούλιο έχουν δύο. Είναι ο κ. Αποστόλου, που το προτείνω να είναι ο κανονικός, και ο κ. Σικάς, έχω μιλήσει με την παράταξή του, είναι θετικός. Μιλάμε για τον κύριο Γιάννη σήμερα. Ναι, τον κύριο Γιάννη που ήταν επί καποδιστριακών δήμων. Και στην τρίτη θα είμαι εγώ πάλι πρόεδρος για τα αυτοκίνητα με τον κύριο Αλάνη που με αναπληρεί και όταν λείπω από την υπηρεσία. Ωραία, νομίζω. Εντάξει. Έχει πάρει κάποια ερώτηση? Τυπικό είναι το ζήτημα. Νομίζω δεν χρειάζεται παραπάνω χρόνο. Συμφωνούμε όλοι ομόφωνα. Θέματα διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Αλάνης Γεώργιος. Τέταρτο θέμα, συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραγωγής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση δημοτικού δικτύου από τα έκτακτα φαινόμενα της 28 Σεπτεμβρίου 2020 Δημοτική Κοινότητα Καλονής». Κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ως εισήγηση έχουμε συζητήσει και άλλη φορά ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής για οριστική παραγωγή έργων ορίζεται από τον άλλο Δήμο και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει οριστεί, προτείνω τον κύριο Πέρο Μιχάλη, είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης Εθνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλίνης ως πρόεδρο και αναπληρωματικό μέλος είναι τα Βαγγέλη Βασιλεία και αυτή υπάλληλος του Δήμου Μυτιλίνης της Εθνικής Υπηρεσίας. Και τα άλλα μέλη είναι ο κύριος Σταύρος Δουδούρης, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, του Δήμου μας, ως τακτικό μέλος και αναπληρωματικό η Αναστασία Καραγιάννη. Και τέλος, τρίτο μέλος είναι ο κύριος Μανολακέλης Ευστράτιος με αναπληρωματικό τον κύριο Μαρσελινά Κωνσταντίνη. Μάλιστα, υπάρχουν ερωτήσεις για το συγκεκριμένο? Έτσι, τυπικό είναι το ζήτημα. Συμφωνούμε, είμαστε υπέρ, όλοι ομόφωνα. Και τελευταίο εκτός της ημερησίας, συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραγωγής του Έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Νεότητας της Δημοτικής Κοινότητας Πολυκνίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου». Κύριε Αντιδήμαρχε. Όπως το προηγούμενο θέμα, σε αυτό ο πρόεδρος ορίζεται την κυρία Κατερίνα Αραμπατζή, πολιτικός μηχανικός της υπάλληλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Μητυλίνης με αναπληρωματικό μέλος την κυρία Σαρόβου Μαρία, τακτικά μέλη ορίζονται η κυρία Καραγιάννη Αναστασία, υπάλληλος Εθνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με αναπληρωματικό μέλος τον κύριο Πανσεϊνάρη Στράτιο και τέλος, συγγνώμη, Κωνσταντίνο, ναι, και τρίτο μέλος είναι Δουλδούρη Σταύρο, με αναπληρωματικό μέλος τον Αντίδιο Στράτιο. Μάλιστα, ερωτήσεις υπάρχουν κύριοι συνάδελφοι? Όχι, τυπικό το ζήτημα, ομόφωνα. Ομόφωνα. Λοιπόν, προχωράμε στα θέματα, τα τακτικά της συνεδρίασης. Λοιπόν, πρότασή μου είναι να συζητηθούν πρώτα τα θέματα του ΑΡΜΟ, ώστε να αποδεσμεύσουν και τους υπαλλήλους και μετά να πάμε στην πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού, στον παραγωγό να φύγουν οι άνθρωποι. Α, συμφωνείτε. Συμφωνείτε, έτσι. Λοιπόν, τα θέματα του ΑΡΜΟ είναι... Λοιπόν, είναι το 10ο και το 11ο. Είναι έγκριση πρώτου απέκλου έργου με τίτλο Ανάβλαση Πάρκου Πέτρας Δήμου Δυτικής Λέσβου. Κύριε Καμναγόνη. Το έντομο δεν είναι, σχετίζεται. Να το δούμε, το, μετά το 11ο. Ναι, το έντομο δεν σχετίζεται. Αυτό είναι έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου κτλ. Είναι για παράταση. Το λέμε για έγκριση πρώτου ΑΠΕ. Θα τα κάνουμε, θα φτιάξουμε. Λοιπόν, ορίστε, τελικά μου να πάνε. Ναι, ο ανακυκλωτικός συντάχθηκε στην ουσία για να απορροφήσει τα πρόβλημα του έργου. Ο προβλησμός γίνει ισοσχελισμένος, δεν υπάρχει άποψη του προβλησμού. Και τα πρόβλημα αφορούν διάφορες εργασίες που είχαμε διαφορά στις προμετρήσεις, δηλαδή στη μελέτη. Ο προβλησμός του έργου είναι 68.986,58. Δεν υπάρχει διαφορά στο προβλησμό. Δεν υπάρχει διαφορά στο προβλησμό, είναι ισοσχετισμένος. Ορίστε. Ερωτήσεις. Υπάρχουνε. Ναι. Όχι. Εντάξει, ψηφίζουμε λοιπόν. Για τον ΑΠΕ, ναι. Για 7.684. Κύριο Σαλατζάς. Κύριε Καπλαγόνη, έχετε στη εισήγηση έναν ΑΠΕ στα 7.684, έτσι δεν είναι? Δεν τα πρόβλεπτα. Ναι, τα πρόβλεπτα. Ναι. Είναι πρώτος ΑΠΕ. Ναι. Ακριβώς. Άρα υπάρχει ΑΠΕ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είναι ακριβώς στο πάρκο της Πέτρας αυτό που βλέπω, έτσι που γίνεται? Ναι. Κατά πρώτα να πω ότι θα το ψηφίσω. Αλλά θέλω πραγματικά να μου πείτε τι εξυπηρετεί αυτό το έργο εκεί. Δηλαδή, με ποια λογική γίνονται τέτοια έργα κάτω από πέφτα. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα να σας απαντήσω. Εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο, ουσιαστικά. Απλώς έχω την επίβλεψη του έργου. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν έχω πάρει εγώ την απόφαση να κάνω τέτοια. Οκ, okay. Ευχαριστώ. Πολιτικά λοιπόν το ρωτώ. Σε ποιο όργανο θέλετε? Εστίριο. Σε ποιο όργανο απευθύνεται η ερώτησή σας? Στο Δήμαρχο, πού άλλο? Όχι. Καλές είναι οι αναπλάσεις, τα χρήματα μπορεί να μην είναι από ιδίους πόρους, αλλά πρέπει να έχουν και ουσία. Εκεί δηλαδή κρίνουμε ότι πραγματικά υπάρχει ουσία πάνω σε αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Κύριος Δημάρχος. Απαντήσω. Κύριε Ανατόπου, ξέρετε, όλο αυτό το οικοδομικό τετράγωνο μέχρι πρότινος ήταν ένας ξερόπλος. Φτιάχτηκε το οικοδομικό μισό του, έγινε μια τελική χαρά. Συνεχίστηκε η ανάπλαση και στο υπόλοιπο αυτή τη στιγμή έχουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Δεν καταλαβαίνω τι ρωτάτε. Όσον αφορά για τα κάτω από τα πέμπτα, τι εννοείται? Αυτό έγινε μελέτη από την υπηρεσία, από τους λεφόρους και προτείνω να βγουν να φυγαίνουν κάποιες φυτέψεις. Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Νομίζω ότι η ερώτηση για τη σκοπιμότητα της παρέμβασης. Τα κάνατε και οι στην είσοδο της Πέτρας. Ήταν σε άθλια κατάσταση, κρεμόταν, ήταν, δεν ήταν εικόνα αυτή για να παρουσιάζεται. Τι ακριβώς είναι? Αν ήταν σκόπιμο. Όχι, για να αφήσουμε τα σάμια κάκερα. Εκεί πέρα τα βλέπει ο τουρίστας μόλις μπαίνει στην Πέτρα. Ή να έχουμε ένα ξερότοπο. Δεν τον βλέπω τουρίστες μόνο και έχει στην πέτρα. Είναι σκοτεινό. Έπρεπε να το πείσουμε έτσι.
Τι μα, μας περιπτώσει. Όχι, δεν έκανε καμία ερώτηση. Απάντησε. Απάντησε έκανε, δεν έκανε σας ερώτηση κάποιος. Εκεί πέρα. Λοιπόν, ούτως ή άλλως είπατε θα το ψηφίσετε, δεν έκανε λάθος πριν. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, το ψηφίζουμε ομόφωνα. Συμφωνούμε εσείς όχι. Ορίστε, πρώτος απέ, δεν παράταση. Εντάξει. Λευκό εσείς. Μάλιστα. Ενδέκατο θέμα. Χορήγηση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο Ανάπλαση Πάρκου Πέτρας Δήμου Δυτικής Λέμβου. Αυτό είναι τώρα που ρωτάτε, κύριε Σικά. Κύριε Καμπανατώνη, ορίστε. Ναι, το όμορφο του κ. Βεξιλό ζητά μια παράταση για 2 μήνες και έχουμε παραλάβει κάποιες προμήθειες, κάποια επιπλέον παγκάκια που έχω βάλει μέσα στον ΑΠΕ και ζητάμε μια παράτηση 2 μηνών. Και αυτό το έργο έλεγε και αυτό το ίδιο, έλεγε κατά Δευτέρω και αυτό. Μάλιστα. Ερωτήσεις. Κύριο Σαλατζάς. Ας είναι μικρόφωνο. Το άνθρωπο που πονέψω. Κύριε Καβλαβόνη, είπα εξ αρχής ότι θα το ψηφίσω. Παρόλο γιατί πραγματικά η σκοπιμότητα είναι άλλο πράγμα, παρόλο που διαφωνώ με αυτά που είπε ο Δήμαρχος, γιατί κατά αποπέμπτα δεν μπορούν να πιάσουν λουλούδια και όλα αυτά. Θα τα δούμε πολύ σύντομα αυτά. Αλλά όσον αφορά την παράταση, επειδή δεν έχουν έρθει εκτός τα παγκάκια, ναι, υπάρχει και κάτι άλλο ας πούμε, που πρέπει να περιμένουμε πέρα από αυτό που υπάρχει σαν εικόνα σήμερα. Ειδικά για την προμήθεια τα παγκάκια μόνο πρέπει. Μόνο αυτό. Ναι, και έχουμε τελειώσει. Άρα ναι. Εκεί δεν θα έχουμε απέ, ναι. Νομίζω άλλο. Όχι. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε συνάδελφε. Όχι, ψηφίζουμε. Αφού ψηφίσατε πριν λευκό, εσείς ο λευκό. Δεν θα είστε στρογική συσπήρωση. Οκ. Λοιπόν. Αυτοψηφία και όπως επισήμανε πιο γνωστά ο κ. Σαλατζάς, υπάρχει ακόμα ένα θέμα που αφορά τον αρμό που είναι το 7ο. Είναι βέβαια η εισήγηση από την κυρία Γιάννη Κουκινέλια Σανούλα, την αντιδήμαρχη επιχειρησιακού σχεδιασμού και αφορά την έγκριση σχεδίου προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Αρμό Βορείο Αιγαίο ΑΕ για την υλοποίηση τη πράξη εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων πυροπροστασία σχολικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Κυρία Αντιδήμαρχε. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, ζητάμε την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής και επίσης ζητάμε τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. Προτείνω ως εκπρόσωπο τον κύριο Αλεξίου Δημήτρη και ως αναπληρωτή την κυρία Ιωακήμ Ζαχαρό. Και επίσης, τρίτο, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης. Ερωτήσεις, κύριε συνάδελφε. Ο κ. Σαλατζάς. Κύριε Αντιδημάρχε, είναι μια προγραμματική της τάξης από το πρόγραμμα Φιλόδημος, της τάξης των 98, σχεδόν 99.000 ευρώ. Βέβαια, είναι όλα τα σχολεία, είναι πολλή δουλειά. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Απευθυνθήκατε για τη μελέτη αυτή και σε ιδιώτες για το κόστος. Όχι κύριε Αλατζά. Έχουμε τη δική μας αναπτυξιακή εταιρεία. Γιατί να απευθυνθούμε σε ιδιώτες. Για το κόστος. Μπορεί να είναι πολύ περισσότερο και να είναι πιο συμφέρουσα αυτή. Δεν λέω κάτι κακό. Λέω αν απευθυνθήκατε, αν έχετε εικόνα για το κόστος. Γιατί ο αρμός έχει πολλές δουλειές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένα αρμό. Λέω εγώ τώρα. Συνήθως πάντως και από άλλες φορές που έχουμε κάνει, αν μου επιτρέπετε κουβέντα για τέτοια ζητήματα, έχουμε βρει ότι είναι εξόχως συμφέρουσα για το Δήμο να χρησιμοποιούμε τον αρμό που είναι δικιά μας υπηρεσία, παρά να πάμε στην ιδιότητα. Συνήθως είναι πολλαπλάσια τα. Αν δεν κάνω λάθος κιόλα, είναι πολλαπλάσια τα έξοδα. Ή κάνω λάθος. Δεν κάνω. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχος. Εκπόνηση μελέτης από τρίτο φορέα από ιδιώτη είναι άλλη διαδικασία και είναι πάρα πολύ χρονοβόρα και έχει πάρα πολύ υψηλά τιμολόγια. Δηλαδή μπορεί μια μελέτη να είναι δεκαπλάσια τιμή από ό,τι το γενικό.
Αλλά είναι διαφορετική διαδικασία. Πρέπει να προτιμήσει διαδρομικό, έχει ολόκληρη την ιστορία. Αυτό είναι απλό. Απαντήθηκε. Εντάξει, απαντήθηκε. Ναι, ναι. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Όχι. Όση εισήγηση, κύριε συνάδελφε. Εμείς ψηφίζουμε υπέρ, αλλά θέλουμε να καταγραφεί ότι ψηφίζουμε υπέρ γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό το θέμα της προστασίας για τα σχολεία, αλλά διαφωνούμε στη λογική του αρμού, όσο θέλουμε να καταγραφεί αυτό. Τη λογική του αρμού. Τη λογική ότι αντί να τα. Τη ύπαρξη του αρμού σαν αρμό. Τη λογική ότι δίνουμε μελέτη στον αρμό, αντί να κάνει τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Μάλιστα. Ας καταγραφεί λοιπόν. Ωραία. Περνάει αυτό το θέμα. Λοιπόν, οι πρόσωποι του ΙΑΜΟ, αν θέλουν μπορούν να αποχωρήσουν, αν θέλουν μπορούν να μείνουν παρά να ακολουθήσουν τη συνεδρίαση. Ψηφίσουν. Αφού σας έδωσα πριν, με κάνατε ναι, με βροχάτε. Δεν είπα, ψηφίζουμε ναι και δεν κοιτάει. Λοιπόν, άρα ομόφωνα πάει αυτό το θέμα, την επισήμανση που έχει τεθεί από την Λαϊκή Συνέλευση. Έλα, πρόεδρε. Κύριος Δημαρχός. Για να πάρει μια μελέτη ή μια επίβλεψη ή ένα έργο ο αρμός, πρέπει πρώτα η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να δηλώσει ότι αδυνατεί να το κάνει. Επομένως, πώς θα το κάνει η τεχνική υπηρεσία, αν έχει δηλώσει ότι αδυνατεί. Πανερχόμαστε. Δεν ξέρω, θέλετε, το καταλάβατε αυτό. Επίσης όμως αυτό το θέμα, συγγνώμη, έχει δίκιο ο γραμματέας εδώ, στην εισήγηση που μας έχετε πει, πρέπει να οριστεί και εκπρόσωπος του Δήμητρου να πληρωθεί του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Σύμβασης. Το ανέφερα, κύριε Πρόεδρε. Ποιοι είναι? Ήταν πριν ο κύριος Αλεξίου ως αρχηγό μέλος. Κύριος Αλεξίου, δεν το ακούσαμε και... Κυρία Ιωακήμ, Ζαχαρούλα. Α, και η κυρία Ιωακήμ, σαν ολοκληρωματικό. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν... Πάμε στα... Επειδή έχουμε εδώ πέρα και εκπροσώπους από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, λοιπόν, να πάμε στα θέματα οικονομικών υπηρεσιών, εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Ιορδάνου Ιορδάλης. Λοιπόν, δεύτερο θέμα, καθορισμός κωδικών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Δυτικής Βέσβου ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Κύριε Αντιδήμαρχε. Ειδικό είναι το θέμα, κύριε συνάδελφοι, για τον καθορισμό κωδικών προϋπολογισμού του έτους 2024 είναι. Κάθε χρόνο με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του καθορίζει τους κωδικούς του προϋπολογισμού, υπάρχουν στον οποίο μπορούν να εκδοθούν χρηματικά ενταλμάτα προπληρωμής. Ερωτήσεις υπάρχουν γι' αυτό. Τυπικό είναι το ζήτημα. Πρέπει να γίνει, είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Απλά μια ερώτηση. Μια ερώτηση και ο Ρουσικάς. Πήγαμε γύρω. Πήγαμε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ είναι πάγια έξοδα. Τα περισσότερα. Τα περισσότερα είναι πάγια έξοδα από ό,τι βλέπουμε την εισήγηση. Ο προπολογισμός έγινε πριν λίγο καιρό. Γιατί δεν είχαν προβλεφθεί αυτά, ειδικά από ένα νόμο ο οποίος λέει ότι ουσιαστικά μόνο η πλειοψηφία μπορεί να θέσει τον προϋπολογισμό, έχετε τις υπηρεσίες. Μια ερώτηση. Όπως αγαπητέ συνάδελφε, σας διάβασα πριν, αυτό γίνεται με την έναρξη κάθε νέο οικονομικό έτος. Επιπλέον έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, κύριε Σεκάτη. Του κωδικού καθορίζουμε πλέον. Εντάξει. Λοιπόν, άλλη ερώτηση υπάρχει. Όχι, ψηφίζουμε. Ομόφωνα, κύριε Ροζά. Εσείς ομόφωνα, ομόφωνα. Λοιπόν, τρίτο θέμα, έγκριση πρώτης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2024. Κύριε συνάδελφε, δεν ξέρω αν είναι δικό μου το θέμα αυτό. Όπως εσείς θα έλεγα εγώ, αν θέλει κάτι να διευκρινίσει και λέει... Τελικά θα είναι της κυρίας Γιαννή, πιστεύω αυτό. Όχι, ποιανού είναι. Του κυρίου Αλάνη πρέπει να είναι. Όχι, είναι δικό μου. Από την τεχνική υπηρεσία έρχεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Λοιπόν, πρόκειται για την αλλαγή πίστωσης από πηγές χρηματοδότησης και πίστωσης για το έτος 2024. Συγγνώμη λίγο, καλά. Λοιπόν, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, θα το διαβάσω εγώ. Γιατί εγώ θυμάμαι τις προηγούμενες 4 χρονιές ότι εισηγητής τροποποιήσεις
του προϋπολογισμού είναι ο αντιδήμαρχος οικονομικών και στις συνταγμοποιήσεις του τεχνικού προγράμματος ήταν των τεχνικών έργων, κάνω λάθος. Ένας από τους δυο σας δεν υπάρχει. Βλέπω σήμερα έχετε έτσι παραπάνω ζέση, ας πούμε, έτσι να αλληλοσυμπληρωθείτε. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Και επίσης βέβαια, γιατί αυτό που έχω εδώ πέρα μπροστά μου, η έγκριση προτροποποίησης τεχνικού προγράμματος κτλ. Είναι από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίας Δημοτικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Θεσσαλίας Κεραλάκη. Τέλος πάντων δεν έχει καμιά σημασία. Δεν... Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για την προτροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Ερωτήσεις από τους κύριους συναδέλφους. Έχετε. Κύριος Σικάς. Μία ερώτηση για αυτό που αναφέρεται για το Πνευματικό Κέντρο Νεότητας Πολυγνήτου, αν είναι επιπλέον χρήματα αυτά από το ΠΕΡΑ. Άλλο έργο είναι, Γιώργο, ναι. Επιπλέον χρήματα δίνονται, όχι. Άλλο έργο είναι αυτό. Εντάξει, ευχαριστούμε. Απαντήθηκε, εντάξει. Άλλη ερώτηση υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όχι, ψηφίζουν την τροποποίηση. Εσείς. Κατά. Εντάξει, εσείς. Δεν το γνωρίζω, εντάξει. Yeah. Ωραία, άρεστη ήταν προφανώς, εντάξει, λοιπόν, κατά πλειοψηφία. Τέταρτο θέμα, πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, αδιαφυσβήτητα της εγγυητής ο κύριος Ιορδάνο. Όχι, αρχαίως. Όχι, κύριοι συνάδελφοι, είναι υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως ξέρετε, μετά τη λήξη της χρήσης κάθε έτος και ειδικά του 23 και ως το τέλος του Φλεβάρι του επόμενου έτους, δηλαδή με το Φλεβάρι του 24, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατέθεσαν τον προϋπολογισμό του 24 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή τους με την επιφύλαξη των ορισμένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3. Σας φέρνουμε λοιπόν την πρώτη υποχρεωτική. Κάνω γνωστό ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για αυτό το θέμα. Έχω δίπλα μου την αναπληρώτρια διευθύντρια και τον προϊστάμενο του δικαστηρίου που θέλω να τους ευχαριστήσω, την κυρία Μακρύ και τον κύριο Παπαδόπουλο, για την σύνταξη της υποχρεωτικής αναμόρφωσης. Οπότε, αν χρειάζεται από κάποιον συνάδελφο κάποια ερώτηση, οι απαντήσεις θα δοθούν από την υπηρεσία. Πολύ ωραία. Ερωτήσεις. Υπάρχουν. Όχι. Ψηφίζουμε. Άρα θεωρώ ότι εφόσον ψηφίζετε στην Δημοτική Επιτροπή, προφανώς είστε υπέρ. Λοιπόν, θεωρώ επίσης λαϊκή συσπήρωση κατά το συνηθισμένο είστε κατά. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάει κατά πλειοψηφία. Μπορείτε να ρωτήσετε αν πληρώνετε, κύριε Ιορδάνο. Λοιπόν, θέματα κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού. Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Αλεξού Δημήτριος. Είναι το πρώτο από τα τακτικά θέματα. Είναι πρώτη κατανομή πίστοσης κάλυψης λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2024. Κύριε Αντιδήμαρχε. Ερωτήσεις. Ο κ. Σαλατζάς. Ευχαριστούμε την Οικονομική Υπηρεσία και σας ευχαριστώ και εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσπάθεια που καταβάλατε, ώστε και έγκαιρα να τελειώσετε με τον προϋπολογισμό. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το έργο, γιατί δεν έχουμε και τους πολλούς υπαλλήλους. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Να είστε καλά. Καλή νύχτα σας. Ορίστε, κύριε Λατζά. Να πω και εγώ, πρόεδρε, μια και έδωσε την μπάλα, ότι εμείς ενημερωθήκαμε πλήρως από την Οικονομική Υπηρεσία και στη Δημοτική ήταν κατατοπιστική πλήρως. Γι' αυτό δεν θέσαμε και κανένα ερώτημα για να μην κουράζουμε και το σώμα. Όσον αφορά την άλφα κατανομή, την κάλυψη λειτουργικών, θέλω πραγματικά το 65-35 μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πώς προκύπτει. Βέβαια. Ορίστε, κύριε Αλεξίου. Λιωγκοντά, έτοιμο είναι. Επειδή τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι παλιά τα κτίρια, όλα έχουν πολύ μεγαλύτερα έξοδα συντήρησης, σχεδόν τα δευτεροβάθμια είναι καινούργια κτίρια, είναι λιγότερη τα έξοδα συντήρησης
Οπότε αποφασίστηκε με αυτόν τον τρόπο να γίνεται 35-65. Αποφασίστηκε. Νομίζω ότι είναι και πιο πολλά τα σχολεία στην πρωτοβάθμια, έτσι δεν είναι, γιατί έχει μέσα νηπιαγωγεία, παιδικού σταθμού, δημοτικά. Είναι, όχι, δεν έχει παιδικού σταθμού, είναι τα νηπιαγωγεία και τα γυμνάσια είναι πολύ περισσότερα. Τι είναι, δεν έχει παλιά κρίση, είναι όλα τα κτίρια τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Ίσως δεν έδωσα καλά την ερώτηση. Ίσως, παρακαλώ. Κατάλαβα αυτό που μου πει. Εννοώ ο προϋπολογισμό, τα χρήματα αυτού του ποσού. Πώς προκύπτει, γιατί αν θυμάμαι καλά είναι 90 τόσα αριθμά, κάπως έτσι, 97.000. Γιατί είναι 97 και δεν είναι 150. Καλά, πεις κάτι, μέσα στον χρόνο θα έρθουν κι άλλα μέσα στον χρόνο. Πώς προκύπτει αυτό, πώς προκύπτει. Από τον Υπουργείο, αυτά τα χρήματα κάθε δόση, τέσσερις δόσεις. Κύριε Βαλτζή, ήθελα να ρωτήσετε κάτι. Να ενημερώσω τον κύριο. Γενικό στο σώμα, έφερε. Όχι, παρακαλώ, πείτε, δεν έχουμε θέμα. Τα λεφτά αυτά έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ακριβώς. Ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει έναν αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος αυτός λαμβάνει υπόψη τρία πράγματα. Τον αριθμό των μαθητών, το κτηριακό και τους τύπους των σχολείων. Άλλες ανάγκες έχει ένα γυμνάσιο και άλλες ανάγκες έχει ένα ΕΠΑ που έχει εργαστήρια. Ναι, προφανώς. Τα στοιχεία του κάθε σχολείου μπαίνουν μέσα στον αλγόριθμο και βγαίνει μια κατανομή για όλη την Ελλάδα. Ναι. Και προκύπτει λοιπόν αυτό το 97.000 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Ναι. Λίγα αποστολή, λίγα. Νίκο, δεν κρίνω πολλά ίδια, λέω πώς βγαίνει, έτσι. Υπάρχει ένα budget από το Υπουργείο Εσωτερικών και πρέπει να κατανεμηθεί. Ναι, και γι' αυτό ως γνωστό και όμως θα θυμόσαστε και οι παλιοί εκεί πέρα και θα το δείτε και οι νέοι, ας πούμε, ότι μέσα στη πορεία αυτών των 5 ετών που θα είμαστε παρέα εδώ πέρα θα υπάρχουν και αιτήματα από για έκτακτες επιχορηγήσεις και από την πρωτοβάθμια και από την δευτεροβάθμια κτλ. Κάνω λάθος κύριε Περιβολάρη. Έχουμε σήμερα κιόλας. Ορίστε. Εγώ αυτό που θα προτείνω στον Αντιδήμαρχο Παιδείας είναι ότι μπορεί να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Ιστορικών. Αν δείτε πάνω στην κύκλη αρμόδια είναι κάποια κυρία Καρακική και έχει το τηλέφωνό της, ζητήστε τον αλγόριθμο και χρησιμοποιήστε τον για να κάνετε την κατανομή και να δείτε κατανομή αυτή ακριβής και δίκαιη. Την επόμενη φορά. Αυτό. Την επόμενη φορά πώς είναι το έτσι και πόσο στο ξεκινήσαμε με 60-40, αλλά μετά τη δημιουργία του μουσικού και του εσπερινού πήγε 65-45 χωρίς να... 45-55, χωρίς όμως να μειωθεί η επιχορήγηση της πρωτοβάθμιας. Ανέβηκε κατά πίεσης. Ανέβηκε το σύνολο. Ναι, καλώς. Έγινε. Ωραία. Αυτή την πρώτη έχω κάνει για την Αντιδήμαρχο Παιδείας, ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες για το πώς γίνεται η κατανομή. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, άλλη ερώτηση υπάρχει? Όχι. Ψηφίζουμε, κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, λεφτά είναι. Θα εκλογήσετε την ψήφο σα, κύριο Σαρατζάς. Θα το ψηφίσουμε. Καλώς έχω των πραγμάτων. Θεωρούμε άδικη προς τη δευτεροβάθμια. Εμείς είμαστε τυχαίοι να είμαστε και στη δευτεροβάθμια. Ξέρουμε τα προβλήματα. Θεωρώ ότι το 55-45 είναι αυτό το σωστό. Πιστεύω ότι η εισήγηση δεν είναι στην κατεύθυνση που πρέπει, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα έχουμε κανένα λόγο να πάμε έτσι και βλέπουμε. Αλλά με μια δέσμευση να ψάξει αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Βαλέτζης. Αυτό είναι θέμα του κυρίου Αντιδημάρχου. Αν θέλει να το ψάξει, το ψάξει. Γιατί είναι άδικο. Δηλαδή, αν πάμε στα δευτεροβάθμια, θα δείτε σε τι χάλια τα σχολεία μας. Μάλιστα. Λοιπόν, καταγράφετε η διαλόγηση τη ψήφου. Εσείς ομόφωνα όλοι. Ωραία. Και πάμε λοιπόν αυτό που είπαμε και πριν. Πέμπτο θέμα, έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου, εισηγητής ο πρόεδρος κ. Περιβολάρης Νικόλαος. Καλησπέρα σας. Δεν έχω να πω και πάρα πολλά. Τα χρήματα όπως είπα και πριν είναι πολύ λίγα για το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Εμείς έχουμε 49 σχολεία στα ορεινά χωριά, Σκαμιά, Λεπέντυνο, Στύψη, Μόλυβο, Ερεσό, Σίγρη, τα οποία δυστυχώς ακραία καιρικά φαινόμενα, οι ζημιές προκύπτουν συνέχεια, οι φθορές είναι τεράστιες. Αδυνατούμε με τα χρήματα που παίρνουν το Υπουργείο Εσωτερικών, πόσο μάλλον με τις τελευταίες καταστάσεις οικονομικής κρίσης που το
το 2020 βάζαμε πετρέλαιο με 90% του ιδιωτικού 85% και τώρα βάζουμε με 30%. Το καταλαβαίνετε και τα χρήματα παραμένουν τα ίδια από την κατανομή. Οπότε δεν φτάνουν να καλύψουμε βασικές ανάγκες των σχολείων. Πόσο μάλλον κάποια έκτακτα που προκύπτουν. Και λόγω ότι η Σχολική Επιτροπή κλείνει τον Ιούνιο, από πέρσι είχαμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες που είχαμε δώσει στα σχολεία και είπαμε να ζητήσουμε μια επιχορήγηση, να καλύψουμε και αυτές τις υποσχέσεις, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να παραδώσουμε όλα αυτά που είχαμε συμφωνήσει να παραδώσουμε μέχρι τον Ιούνιο. Από εκεί και πέρα, πραγματικά εύχομαι να αλλάξει το Υπουργείο κατεύθυνση και να παραμένουν οι επιτροπές ανοιχτές, διότι τα σχολεία θα είναι στο έλεος του Θεού. Μάλιστα. Δεν τα γνωρίζω αυτό. Πολύ αυτά είναι κάποια έργα που έχουν προκύψει που δεν παρακαλεί η Σχολική Επιτροπή και κάποια έργα που θέλουμε να κάνουμε. Πολύ ωραία, κύριε Μπεργοράρη, ερωτήσεις. Κύριε Σουαρτετζή. Συμφωνώ με τον Νίκο και επειδή από ό,τι φαίνεται οι σχολικές επιτροπές θα καταργηθούν, δεν ξέρουμε πόσο ευέλικτο θα είναι το καινούριο σχήμα. Εγώ θα πρότεινα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Δήμου μας οι έκτοτες χρηματοδοτήσεις. Ίσως μπορούν να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες. Αποστόλη, επειδή μίλησα με την Οικονομική Υπηρεσία και με τον Δήμαρχο, δυστυχώς κάτι παραπάνω σε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Ίσως λίγο αργότερα. Και δεν ξέρω αν προλάβουμε και την Ναι, δεν ξέρω αν προλάβουμε γιατί και να μας δώσουν τα χρήματα τον Μάιο, εμείς δεν θα μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τις εργασίες να γίνουν μέχρι τον Ιούνιο. Δηλαδή πρέπει γι' αυτό να πάρουμε προσφορές, να βρούμε τον πλειοδότη, να λάβει τον λάβο, να πληρωθούν. Αυτό, ευχαριστούμε. Μακάρι. Ευχαριστώ, Αποστόλη. Το ξέρω και δεν είναι ξεκάθαρη και διάδοση κατάσταση ακόμα. Οπότε εντάξει, δεν ξέρω. Ίσως το ευκαιρίο είναι να αλλάξει μόνο η κυβέρνηση και να αφήσει τις επιτροπές. Γιατί μου λέγανε πραγματικά και εσείς το ξέρετε. Λοιπόν, κύριε Αλεξά, θέλετε να πείτε κάτι. Μια ερώτηση. Κύριε Πεβολάρη, το ποσό, υπάρχουν και κάποιες παλιές εργασίες που έχουν γίνει μέσα σε αυτά τα 80 χιλιάρικα. Ναι, υπάρχουν κάποια που έχουν ήδη εκτελεστεί. Απλά τα καλύψαμε τα χρήματα που είχαμε από τα λειτουργικά μας έξοδα. Όπως για παράδειγμα, στέγη του Υπηρεσίου Τελειάς Παρασκευής, το ίντερνετ της Αγίας Παρασκευής στο Γυμνάσιο. Έχουμε ήδη καλύψει τα λειτουργικά μας έξοδα και ελπιστούμε να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω μέσω της έκτακτης. Ωραία. Θα το ψηφίσουμε. Κύριε Ντέσο, και από εσάς περιμένουμε. Εμείς είμαστε στη δευτεροβάθμια. Ο Πελεβολάς μας έβαλε από κάτω. Ναι, αλλά άμα ο Δήμαρχος λέει παραπάνω, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κύριε Αλατζά, ένα μια επιτίμηση ότι εμείς είμαστε 49 σχολεία με 40 κτίρια. Η δευτεροβάθμια, καταλαβαίνω ότι έχετε μια παραπάνω ευαισθησία στα δικά σας κτίρια, αλλά είναι 15. Και είναι πιο καινούργια. Αλλά υπάρχουν προβλήματα στη δευτεροβάθμια, μεγάλα. Άμα πάμε μια βόλτα το δίσκο. Άμα τελειώσατε τις φιλοφρονίες. Πιστεύω, κύριε Αλτζά, το πιστεύω. Αν τελειώσατε τις φιλοφρονίες σας, πρέπει. Το πιστεύω. Α, ο κύριος Καλαμάς. Κύριε Πρεβολάρη, μια που το αναφέρατε, ήθελα να ρωτήσω σε τι στάδιο βρίσκεται η σκεπή του γυμναστηρίου της Αγίας Παρασκευής. Αυτό δεν το γνωρίζω. Το κύριο Δίσο, συγγνώμη. Στον κύριο Δίσο, είμαι καινούργιος και μπερδεύω την πρωτοβάθμια με τη δευτεροβάθμια. Γιατί είναι άθλια, το γνωρίζετε, εκεί με την κερδίσω. Είναι άθλια, βάζει νερά. Πέρυσι κάνω μια εκδήλωση γιορτή τη γυναίκα και τότε η γυναίκα θέλει σομπρέλε. Αυτό σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο. Έχουμε κάνει κάποια ενέργεια, όπω και ακούω. Πιστεύω μέχρι το καλοκαίρι να είμαστε. Ευχαριστώ. Και δεν ξέρω που να πούμε χρήσιμο, δηλαδή για το σχολείο. Γυμναστήριο. Γυμναστήριο, βέβαια. Αίθουσα πολλών χρήσεων, πάμε γυμναστήριο. Ναι, και αυτό το ορολογία, ναι. Ευελπιστούμε μέχρι το καλοκαίρι, κύριε Καλαμά, να τελειώσει ο εργολάβος και να γλιτώσουμε. Ευχαριστώ και συγγνώμη την παρέμβαση. Μέχρι τώρα η βροχή γινόταν μέσα στη σπίτι, βλέπαμε μόνο στον Αστερίξ, όταν τραγούδα Γιουβάρδος. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι ομόφωνα, έτσι. Χρήματα είναι για την πρωτοβάθμια επιτροπή. Εντάξει, ομόφωνα κύριε συνάδελφοι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και μένει το 8ο και το 9ο και το 6ο. Στο έκτο, ναι. Λοιπόν, θέμα τεχνικής υπηρεσίας. Εισηγητής αδιαφυσβήτητος ο κύριος αντιδήμαρχος, κύριος Σαβάνης. Έγκριση απόκρισης υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίων στην είσοδο-έξοδο οικοπαίδου εντός οικισμού παρακύλων Δήμου της Βέζου για τη λειτουργία χώρου επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών και κατασκευής μεταλλικών συστημάτων στήριξης του Ψωμά Δημητρίου.
Ναι, ως εισήγηση κύριε Πρόεδρε, αφορά μια απόκτηση πεζοδρομίου προκειμένου να λειτουργήσει χώρος επιχείρησης με αντικείμενο επισκευή ψυχτικών και πνευματιστικών συσκευών. Πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα, οπότε... Το τοπικό συμβούλιο για όλο πήρε απόφαση. Όταν δεν είναι υποχρεωτική η λήψη απόφασης σε αυτές τις περιπτώσεις, το εξετάζει η τεχνική υπηρεσία και έχει αποφανθεί ότι μπορεί να γίνει με τους όρους που βάζει η τεχνική υπηρεσία, όχι η τεχνική, ο νόμος ουσιαστικά. Οκ. Μάλιστα. Ερωτήσεις. Υπάρχει κάτι ερώτηση, όχι. Λοιπόν, συμφωνείτε κύριε συνάδελφοι, εσείς προφανώς έχετε ψηφίσει στην δημοτική, άρα συμφωνείτε. Ομόφωνα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο 8ο θέμα. Θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Τροποποίηση με αριθμό ΤΑΔΕ, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Φλέζου. Η έγκριση του τροποποιημένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Φλέζου και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέζου για την υλοποίηση του έργου μελέτη έργων ανάπλασης και αξιαία ζώνης Καβάκι Πέτρας. Κυρία Αντιδήμαρχε. Λοιπόν, είναι ένα. Ακούγομαι. Βεβαίως, καθαρά. Λάβετε την κλία. Είναι ένα θέμα που το είχαμε ξαναφέρει για την προγραμματική σύμβαση, αλλά υπάρχουν κάποια διαφορές τώρα. Όσον αφορά, να σας πω ποιες είναι οι αλλαγές που προτείνονται, είναι ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα αναλάβει και την υπογραφή της σύμβασης. Ορίζεται προϊστάμενη αρχή η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Τροποποιείται το κόστος της μελέτης συγκοινωνιακών έργων, μελέτης οπιμότητας διερεύνησης, εγκατάστασης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη χερσαία ζώνη Λιμένος, της βυθομετρικής αποτύπωσης, η προεκτίμηση αμοιβής είναι 236.484 και το χρονοδιάγραμμα θα διαρκέσει ως τις 31/12/25. Επίσης, δεύτερον, πρέπει να ορίσουν δημοτικό σύμβουλο και τον αναπληρωτή του. Η πρότασή μου, επειδή είναι από την περιοχή της Πέτρας, προτείνω να είναι ο κύριος Αλεξανδρής με αναπληρωτή τον κύριο Τιτυρέκη. Συμφωνείτε κύριε Αλεξανδρή, κύριε Τιτυρέκη. Ναι. Ωραία. Πρέπει να ορίσουμε και υπαλλήλους του Δήμου από την τεχνική υπηρεσία. Ορίζω τακτικό τον κύριο Μανολακέλη, προτείνω συγγνώμη, και τον κύριο Δουντούρη. Τους ορίζουμε γιατί συμφωνούν. Ωραία. Για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. Επίσης, τρίτον, εξουσιοδοτεί το κύριος Δήμαρχος για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Πολύ ωραία. Ερωτήσεις υπάρχουν, κύριε συνάδελφε. Όχι. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Μια ερώτηση μόνο μου τέτοιο. Ξέρετε με ποιο τρόπο θα γίνει η μελέτη, αν δεν θα γίνει διαμορφωμένη. Φυσικά θα μου κάνετε κάθε περιμένετε η ώρα. Παίρνετε το μικρόφωνο για να καταγράφετε και αυτό που λέτε. Είναι συνήθεια από την θέατρα, συγγνώμη. Εντάξει, αλλά πλέον δεν είμαστε στη θέατρα. Ούτε εσεί ούτε εγώ. Γνωρίζουμε αν θα γίνει με απευθεία ανάπτυξη, με διαγωνισμό. Με διαγωνισμό. Το κόστο δεν επιτρέπει, κύριε Σικά, για απευθεία ανάπτυξη. Λόγω κόστο. Ωραία, απαντήθηκε πιστεύω, έτσι. Λοιπόν, ψηφίζουμε κύριε συνάδελφοι. Εσείς, ναι, ομόφωνο. Λοιπόν, θέματα ζαχαρίου προτύπου μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων υγεία Παρασκευή, ηγητής ο κύριος Αποστόλου Στέφανος. Είναι το ένα το θέμα και αφορά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικά του 2024, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ως εισήγηση είναι η υποχρεωτική τροποποίηση του προϋπολογισμού προκειμένου να μπορούμε να πληρώσουμε. Μάλιστα. Ερωτήσεις υπάρχουν, κύριε συνάδελφε. Όχι. Λοιπόν, ευαίσθητο το θέμα του ζαχαρίου, νομίζω ομόφωνα, έτσι. Συμφωνούμε. Λευκό, έτσι. Είδα και στις πύρες. Ομόφωνα και ενώ οι υπόλοιποι υπέρ. Εντάξει. Στην ουσία ομόφωνα γιατί θεωρούνται το παρόν δεν μετράει. Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, άρα δεν έχω άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συνεδρία σας. Σας εύχομαι για ένα καλό βράδυ. Λήξη της συνεδρίας σας.